Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019, λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση για την περιφέρεια Κρήτης και τις προκλήσεις που έχει το νησί μπροστά, αλλά και ποια είναι αυτά τα οποία μένει να γίνουν από εδώ και στο εξής. Να καλησπέρισω και να καλωσορίσω τους εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη Κρήτη Ζωή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σφακιανάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και ο κύριος Γιάννης Κτιστάκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη, Κρήτη μπροστά. Καλησπέρα σας, κύριε Ξυλούρη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο ζουμί της συζήτησης, έτσι όπως τουλάχιστον πρέπει να είναι για το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Κύριε Ξυλούρη, άκουσα τον Σταύρο τον Αρναουτάκη κατά την παρουσίαση του συνδυασμού να δίνει, αν θέλετε, την δική του εξήγηση και την δική του απάντηση στην βασική κατηγορία, αν θέλετε, κατηγορία εντός εισαγωγικών των ημερών αυτών από την αντιπολίτευση, ότι υπάρχει μικρή απορρόφηση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι έτσι? Νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης το ξεκαθάρισε. Όχι, βέβαια. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι και το ισχυρό χαρτί του Σταύρου ότι με την πολιτική που έχει ακολουθήσει η Περιφέρεια τα τελευταία χρόνια, όσα χρόνια λειτουργεί ως Περιφέρεια, έχει μεγάλη απορροφητικότητα και έρχονται και πρόσθετοι πόροι. Mm-hmm. Το αντίθετο, θα έλεγα. Mm-hmm. Η κριτική θεμητή είναι, αλλά τα νούμερα δείχνουν άλλα, δυστυχώς. Δυστυχώς για τους... Ευτυχώς για την Κρήτη, δυστυχώς για όσους κάνουν κριτική. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μεγάλη απορρόφηση, είναι από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη περιφέρεια στην απορροφητικότητα στη χώρα και οι προσθετικοί πόροι που έρχονται εξαιτίας της επίτευξης των στόχων είναι σημαντικοί για μας. Να σας πω όμως κάτι για την απορροφητικότητα. Γιατί καμιά φορά μιλάμε ότι υπάρχει μεγάλη μικρή απορροφητικότητα. Καλό είναι να υπάρχει μεγάλη απορροφητικότητα, το καλύτερο, αλλά η ουσία στο ζήτημα της διαχείρισης των χρημάτων δεν είναι να απορροφηθούν τα χρήματα για να απορροφηθούν. Το θέμα είναι πού πάνε. Ναι, να απορροφηθούν και να γίνει και έργο. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν άλλωστε και οι δικλείς στην Κρήτη, βεβαίως, αλλά στην Κρήτη αυτό που είναι ευρέως, ας πούμε, αποδεκτό είναι ότι έχει μεγάλη απορροφητικότητα, αλλά το κυριότερο για μένα είναι η απόδοση των χρημάτων. Σε ποιους τομείς διατίθενται. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι αξιολογείται περισσότερο παρά το ότι έρχονται χρήματα, αλλά για φανταστείτε να έρχονταν χρήματα και να πηγαίνανε σε μη, θα έλεγα, αποδοτικές δράσεις. Θέλω να πάμε και στους τομείς πιο εξειδικευμένα, όμως θέλω και στον κύριο Κτιστάκη για το ίδιο θέμα, σου, ότι έχει να κάνει με την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Βλέπω και τον επικεφαλής του συνδυασμού σας και το έχει αναβάσει αρκετά αυτό το θέμα, την ίδια ώρα που ο Σταύρος ο Αρναουτάκης απαντά ότι εμείς έχουμε πάρει και μπόνους κάποια εκατομμύρια ευρώ λόγω της καλής διαδικασίας και της καλής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων. Τι λέτε σε αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχει μια προφητικότητα η οποία δεν είναι ικανοποιητική. Mm-hmm. Το δείχνει ο πίνακας του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ. Είμαστε 10η περιφέρεια από τις 13 στην Ελλάδα και βρισκόμαστε στη 255η θέση στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Περιφερειών, από τις 263. Δηλαδή, πιο χαμηλά δεν γίνεται. Mm-hmm. Σε έναν τόπο ο οποίος έχει τόση ανάγκη από πρόσθετη χρηματοδότηση και ειδικά σε ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο ελληνικό μέσα στην κρίση. Δηλαδή, που έχουν μειωθεί οι δημόσιες δαπάνες, που έχουν μειωθεί όλα τα χρήματα, το ΕΣΠΑ δίνει δυνατότητες, αλλά θέλει προγραμματισμό. Θέλει προγραμματισμό. Μιλήσατε για μία στοχευμένη, να το πω έτσι, χρηματοδότηση σε έργα. Να μην πηγαίνουν τα έργα... Αν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και σωστή παραγωγική διαδικασία ώστε να απορροφηθούν αυτά τα χρήματα, θα πάνε στοχευμένα και πρέπει να απορροφηθούν. Στοχευμένα, λοιπόν. Ο προγραμματισμός, δηλαδή, είναι το θέμα. Είναι κάτι στο οποίο συμφωνείτε, λοιπόν, και δύο. Στοχευμένα είναι, κύριε Ξυλούρη, αν θέλετε, και ένας στόχος η στήριξη της ενδοχώρας. Και ξέρετε γιατί μένω στην ενδοχώρα, γιατί πολλές φορές όλοι επικεντρωνόμαστε στα αστικά κέντρα και ξεχνάμε λίγο το κομμάτι της ενδοχώρας. Είναι μέσα στους βασικούς στόχους της παράταξής σας, εφόσον συνεχίσει η παράταξη αυτή να βρίσκεται στο τιμόνι της περιφέρειας Κρήτης? Εγώ το εύχομαι και ελπίζω ότι οι Ηρακλειώτες και οι Κρητικοί γενικότερα θα εμπιστευτούν ξανά τον Σταύρο Αρναουτάκη και την παράταξή του για να διαχειριστεί και την επόμενη περίοδο την περιφέρεια Κρήτης ως μονάδα και ως λειτουργία αυτοδιοικητική. Κοιτάξτε, μπορώ να
θα μπορούσα να αναφέρομαι σε έργα και νούμερα τα οποία καμιά φορά κουράζουν τον κόσμο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ενδοχώρα, έτσι όπως την καταλαβαίνουμε όλοι μας, αυτό που χρειάζεται και το καταλαβαίνουμε ότι γίνεται, χρειάζεται έργα υποδομής για να μπορεί να στηριχθεί η όποια δραστηριότητα επαγγελματική, επιχειρηματική στην περιοχή, και χρειάζεται και δράσεις για να βελτιωθεί και το επίπεδο ζωής των ανθρώπων και να αυξηθεί η δυνατότητα παραγωγής για να μπορεί να σταθεί ο άλλος στον τόπο του. Σε αυτό λοιπόν νομίζω ότι τα έργα υποδομής μιλάνε από μόνα τους. Ξαναλέω, δεν θα πω νούμερα, αλλά θα πω τη φιλοσοφία. Αυτή η περίοδος που περνάμε τώρα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ναι. Ο κόσμος μπορεί να μην έχει ενημερωθεί, αλλά ισχύει ότι δεν έχει δώσει έμφαση η Ευρώπη στα έργα υποδομής. Mm-hmm. Υπάρχει μια, να το πω, υστέρηση κεντρική από την Ευρώπη. Αυτό το κενό το έχει καλύψει η περιφέρεια Κρήτης, χρησιμοποιώντας χρήματα από το ελληνικά χρήματα, να το πω, όχι μόνο ευρωπαϊκά, για να καλύψει εκείνο που δεν δίνει η Ευρώπη, για να μπορούν να γίνουν έργα υποδομής σε ό,τι αφορά την ευθύνη της περιφέρειας Κρήτης. Άρα στα έργα ξεπερνούμε, αν θέλετε, ακόμα και το εμπόδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Για αυτή την προγραμματική περίοδο μιλάμε. Mm-hmm. Για δε το δεύτερο, όσον αφορά τις στοχευμένες δράσεις, πολύ πρόσφατα, έγινε μια σύμβαση με το Υπουργείο που είχε την ιδιοκτησία της Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων, που καταλαβαίνετε πού πάει, ποιος είναι ο σχεδιασμός για το πού θα πάει σε σχέση με την αγροτική οικονομία. Και την αγροτική παραγωγή, και τη στήριξη της αγροτικής ακριβώς. Παραγωγής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι ενέργειες που γίνονται, λέω ένα κορυφαίο γιατί μπορούσα να αναφέρω 30, αλλά γίνεται μια προσπάθεια ώστε να στηριχτεί η αγροτική παραγωγή. Σημειώνω μια λέξη, αγροδιατροφική Κρήτης. Mm-hmm. Έχει κάνει τόσο πολλή δουλειά που αφορά στην προώθηση των προϊόντων, την προβολή των προϊόντων με τον brand name Κρήτη, mm-hmm. που νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο. Όμως, επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, καλό είναι να προβάλλουμε την Κρήτη, καλό είναι να προβάλλουμε τα κρητικά προϊόντα, να τα στηρίζουμε. Πρέπει όμως, και αυτό κάνουμε, να στηριχτεί η παραγωγή, να παράγεται προϊόν. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να παράγεται λάδι για να μπορούμε να τυποποιήσουμε. Mm-hmm. Σε αυτό νομίζω ότι σε αυτούς τους δύο τομείς γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά όσον αφορά την προώθηση. Την προώθηση το βλέπει ο κόσμος, mm-hmm. το βλέπει γιατί υπάρχει η αγροδιατροφική και όχι μόνο που τυποποιεί, αν θέλετε, ενιαία την Κρήτη, την προβάλλει ενιαία, mm-hmm. προβάλλει το brand name Κρήτη για να μπορεί να προωθηθούν τα προϊόντα. Πρέπει να στηρίξουμε όμως και την παραγωγή των προϊόντων. Έτσι. Άρα για εσάς η στήριξη της ενδοχώρας περνάει από τη στήριξη της παραγωγής σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από αυτό που με τα έργα υποδομής και τα έργα που χρειάζονται. Όχι, αυτό περιλαμβάνει. Ακριβώς. Αυτό κάνει η περιφέρεια. Αυτό κάνει και το κάνει καθημερινά. Και το κάνει με νούμερα. Αν τα βάλουμε κάτω τα νούμερα, νομίζω ότι είναι καταλυτικό. Αλλά δεν μετράει. Για τον κόσμο ή στον κουράζει. Οι δράσεις που φαίνονται στον καθένα, εκεί το βλέπει ο καθένας ποια υποστήριξη έχει για τον αγρότη, ειδικά για τον νέο αγρότη να μείνει στην περιοχή του, στην ενδοχώρα. Υπάρχουν τα προγράμματα που τον στηρίζουν. Και είμαστε εδώ για να τα στηρίξουμε. Κύριε Κτιστάκη, για το ίδιο θέμα, για την στήριξη της ενδοχώρας, κύριε Κτιστάκη, η Περιφέρεια Κρήτης λέει: εγώ στηρίζω την παραγωγή, στηρίζω τους αγρότες, είτε με έργα υποδομής. Η Περιφέρεια Κρήτης ενώ και η παράταξη του κύριου Σταύρου Αρναουτάκη. Εσείς, ποια είναι η δικιά σας η πρόταση για την στήριξη της ενδοχώρας? Κοιτάξτε, δείτε, η στήριξη της ενδοχώρας δεν γίνεται με αποσπασματικά λόγια ή έργα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι υπάρχει μια έλλειψη γενικού σχεδιασμού, ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα πηγαίνει 10 χρόνια μπροστά, θα κοιτάει 10 χρόνια μπροστά, το οποίο θα εντάσει την Ήπεθρο και την περιφερειακά, αλλά και την ενδοχώρα και την παραγωγή. Είναι καταλύτης αυτό το να πάμε να κοιτάξουμε τις προκλήσεις στα 10 χρόνια μπροστά. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ απλό παράδειγμα, το μεταφορικό ισοδύναμο. Η Κρήτη είναι εκτός. Που αυτό για τη στήριξη της παραγωγής, παράδειγμα, είναι μεγάλο, μεγάλο ζητούμενο. Είναι για την οργάνωση και το σχεδιασμό. Είδατε τι είχε γίνει με το ΔΑΚΟ, παράδειγμα, για την ΕΛΙΑ. Πολλά προβλήματα. Άρα θέλουμε ένα ενιαίο. Δεν είναι ότι δεν έχει γίνει κάτι, ότι ούτε εμείς θέλουμε να πάμε στον ενιαίο σχεδιασμό, να κοιτάξουμε όλη την Κρήτη ενιαία,
αλλά 9 από την ενδοχώρα προς το αστικό κέντρο και από το αστικό κέντρο προς την ενδοχώρα. Mm-hmm. Εκεί είναι η ουσιαστική στήριξη. Υποδομές και ουσιαστική στήριξη παραγωγικής διαδικασίας, πρωτογενής τομέας και έργα υποδομού στην περιφέρεια, στην Ήπεθρο. Που με αυτές τις καταστροφές που είχαμε τώρα τελευταία, πιστεύω ότι πολλές περιοχές της Κρήτης πήγαν πάρα πολλά χρόνια πίσω στο θέμα των υποδομών. Mm-hmm. Πολλά χωριά αποκλείστηκαν, πολλά χωριά δεν έχουν πρόσβαση. Θέλουμε τη συντήρηση μετά, ό,τι υπάρχει, να το συντηρούμε σωστά. Η αλήθεια είναι ότι και το επαρχιακό οδικό δίκτυο, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του οδικού δικτύου της Κρήτης, κύριε Ξυλούρη, έχει υποστεί και αυτό ζημιές. Ποιο είναι το όραμά σας όμως για την Κρήτη τα επόμενα χρόνια, αν θέλετε να το θέσω διαφορετικά. Όταν σε 4 χρόνια τελειώσει η όποια θητεία εκλεγεί αυτή την φορά, αν είναι η δική σας παράταξη, ποιο θέλετε να είναι το αποτύπωμα που θα έχει αφήσει? Πιστεύω ότι θα είναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η δική μας παράταξη. Χαίρομαι που ο κύριος Χριστάκης έχει βάλει τους ίδιους στόχους που τουλάχιστον εγώ προανέφερα σε σχέση με τα έργα υποδομής και την ενδοχώρα. Νομίζω ότι είναι κοινός στόχος. Χαίρομαι πάντως που το αναγνωρίζει ότι αυτές είναι οι προτεραιότητες και εμείς τουλάχιστον αυτό υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε να το υπηρετούμε. Πρέπει να πω δύο λόγια για τις καταστροφές που έγιναν τελευταία. Νομίζω ότι η περιφέρεια Κρήτης στο κομμάτι που την αφορά, που δεν είναι μόνο οι ζημιές που έγιναν στα έργα υποδομής που ελέγχει η περιφέρεια Κρήτης, αλλά σε όλο και το εθνικό δίκτυο. Είναι, αν θέλετε, πρώτη προτεραιότητα για το πώς θα αντιμετωπιστεί. Και θεωρώ ότι μετά από λίγος καιρός που έχει περάσει, φάνηκε η δουλειά που έγινε από την περιφέρεια σε συνεργασία με την κυβέρνηση, με τις πιέσεις που έχει κάνει προς την κυβέρνηση για να εκταμιεύσει τόσα χρήματα. Είναι αρκετά τα χρήματα που έχει εκταμιεύσει. Για να αποκατασταθεί σε πρώτο βαθμό η βατότητα, αν θέλετε, των δρόμων, για να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής ο άνθρωπος, τουλάχιστον τώρα, μετά τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Χρειάζεται μια άμεση πρόσβαση. Σίγουρα ο άνθρωπος μπορεί να πάει σπίτι του. Έχει γίνει. Αν δείτε τον προγραμματισμό και τη δουλειά που γίνεται, κάθε μέρα τα μηχανήματα της περιφέρειας, οι εργολάβοι που αναλαμβάνουν τα έργα εκ μέρους της περιφέρειας, είναι στο δρόμο για να αποκαταστήσουν τις όποιες ζημιές. Σήμερα θα μπορώ να σας πω που είναι. Σε ποιους δρόμους δουλεύουν τα μηχανήματα που δουλεύουν συνέχεια. Είμαστε λοιπόν, αν θέλετε, in situ, στο έργο, συνέχεια, για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Και βέβαια η αποκατάσταση οριστική θέλει έναν πιο μακροχρόνιο σχεδιασμό, ο οποίος προφανώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, χάλασε ένα δρόμο, πρέπει να αποκατασταθεί η βατότητα και μετά πρέπει να γίνει μελέτη για να γίνει, να ξανάρθει ο δρόμος σε ένα επίπεδο όπως πρέπει να είναι. Ποιος είναι ο σχεδιασμός όμως, γιατί έπρεπε να απαντήσω σε αυτό. Ήδη η κυρία Σφαγιανάκη ετοιμάζεται η επόμενη προγραμματική περίοδος 23-30, στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης. Και ευτυχώς που έχουμε έναν άνθρωπο που έχει την εμπειρία. Έχουμε μια καλή ομάδα στην περιφέρεια Κρήτης, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους αιρετούς, αλλά και το επιτελείο, το προσωπικό της περιφέρειας και η ομάδα που δουλεύει και σχεδιάζει για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ναι. Και ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι στόχοι της περιφέρειας Κρήτης, πώς να αποτυπωθούν στα επόμενα χρόνια που δεν είναι σε αυτήν τη θητεία ακριβώς, είναι σχεδόν το τέλος θητείας μέχρι την επόμενη, μέχρι την το 30. Πιάνει, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είμαστε μια ομάδα που διαχειρίζεται, αν θέλετε, την Κρήτη. Τη σχεδιάζει. Τη σχεδιάζει για τα επόμενα 10 χρόνια, για να πω παραπάνω. Και θα πω δύο μεγάλα έργα, τρία που ήδη έχουν μπει στο τραπέζι και άλλα έχουν δρομολογηθεί. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας, το αεροδρόμιο, που δεν είναι της κυβέρνησης, δεν είναι της περιφέρειας, αλλά η περιφέρεια είναι ο μοχλός που πιέζει και παρακολουθεί για να γίνουν αυτά τα έργα και ιδιαίτερα για τον βόρειο άξονα και τους κάθετους, γιατί μιλάμε για βόρειο άξονα, αλλά δεν μόνο αυτό, δεν είναι η κάθετη ακριβώς, για να υπάρξει μια υποδομή στην Κρήτη που την έχει ανάγκη, γιατί υπάρχει υστέρηση. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Το δεύτερο είναι το αεροδρόμιο, το οποίο νομίζω έχει προχωρήσει λίγο παραπάνω. Και το τρίτο, κυρία Σφακιανάκη, είναι το κομμάτι της ενέργειας. Η ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, όχι μόνο με την Αθήνα, με την υπόλοιπη Ελλάδα,
Πελοπόννησο ή Αθήνα, αλλά γενικότερα στη Μεσόγειο. Αυτός είναι ένας σχεδιασμός που έχει γίνει από την περιφέρεια. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες για να στηριχθεί το έργο. Και αυτό θα φανούν τα αποτελέσματά του στα επόμενα 10 ή 15 χρόνια. Και τελειώνω, ναι. Με ένα κομμάτι που πρέπει να το τονίσω. Mm-hmm. Η διαχείριση των απορριμμάτων, που στην Κρήτη είναι πρωτοποριακή δουλειά που έχει γίνει, έχουν γίνει οι μελέτες και ήδη τα έργα προχωρούν για την απορρόφηση αρκετών εκατομμυρίων για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κάτι που άλλοι δεν το έχουν κάνει ή, εν πάση περιπτώσει, δεν κατηγορήσω κανένα, εμείς το κάνουμε για να έχουμε ένα καλύτερο περιβάλλον. Καλύτερο περιβάλλον είναι βασικό, θέσεις απασχόλησης, mm-hmm, και να λύσουμε ένα πρόβλημα που ταλάνιζε την Κρήτη πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα όχι εδώ, όχι εκεί. Τα απορρίμματα είναι σοβαρό θέμα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, ο οποίος το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι γίνεται με σοβαρότητα και βλέπουμε το μέλλον μας στα επόμενα 10, 15 ή 20 χρόνια. Mm-hmm. Αυτά τα έργα εκεί στοχεύουν. Κύριε Κτιστάκη, ο δικός σας ο σχεδιασμός από πού περνάει? Περνάει ενδεχομένως και από ενδεχόμενα κενά τα οποία βλέπετε τα τελευταία χρόνια? Για ναι, φυσικά, ποια είναι αυτά? Καταρχήν δεν μπορώ να πω ότι μάλλον ζω κάπου αλλού. Αν κάποιος ερχόταν στην Κρήτη πριν 9 χρόνια και ερχόταν και τώρα, δεν θα βλέπω καμία διαφορά στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει, γιατί είπαμε ότι το βλέπουμε διαφορετικά και έχουμε στόχους κοινούς και όλοι θέλουν το καλό της Κρήτης και όλοι θέλουν το καλό. Για να απαντήσω λίγο στο ότι έχουμε κοινούς στόχους, απλώς η Περιφερειακή Αρχή είχε 9 χρόνια να τους σχεδιάσει, να βάλει το στίγμα της, ώστε να μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για ουσιαστικά έργα. Mm-hmm. Για να απαντήσω λίγο στο προηγούμενο. Δεν το έκανε. Δεν μας λέει τίποτα ότι θα το κάνει. Δεν τα έκανε σε 9 χρόνια, δεν μας λέει σε τίποτα ότι θα το κάνει στα επόμενα 4. Δεν είναι ούτε τίποτα σίγουρο, ούτε. Εμείς μιλάμε λοιπόν για ένα σχεδιασμό, όπως η ερώτηση, ότι βάζουμε προτεραιότητα το επίκεντρο τον πολίτη. Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν? Στηρίζουμε τον πολίτη, στηρίζουμε τη δυναμική που έχουμε σαν Κρήτη. Έχουμε προσφέρει πάρα πολύ στο εθνικό ΑΕΠ. Έχει προσφέρει πάρα πολύ, πάρα πολλά πράγματα η Κρήτη και έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στην προφητικότητα όλων των δομών και των έργων που μπορούσε να απαιτήσει. Γιατί πρέπει να απαιτούμε. Θεωρώ ότι η Κρήτη δεν απαιτεί, δεν έχει απαιτήσει τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για 9 χρόνια, μια οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η περιφέρεια. Υπολογείται η Περιφερειακή Αρχή στον κρητικό λαό. Άρα πρέπει να έχουμε, να αποδείξουμε και να αφήσουμε ένα αποτύπωμα, αυτό θέλουμε εμείς, να έρθουμε να ταράξουμε τα νερά, να αλλάξουμε την νοοτροπία της διοίκησης, να έχουμε ένα πιο ανοιχτό τρόπο διοίκησης, να τον καταλαβαίνει ο πολίτης και ο κρητικός λαός άμεσα. Όχι να σχεδιάζουμε το μέλλον, αλλά με ουσιαστικά πράγματα. Όχι διαχειριστικά, όχι να κάνουμε δημόσιες σχέσεις μόνο και να μην οργανώνουμε κάτι για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή είναι η Κρήτη είναι σε ένα μετέωρο σημείο που θεωρώ ότι δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να ενώσουμε όλα τα υγιή μυαλά και όλες τις υγιείς δυνάμεις που έχουμε σαν κρητικός λαός. Είμαστε ένας περήφανος λαός. Πρέπει να το κάνουμε αυτό για το αύριο. Εμείς αυτό είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η νοοτροπία και του Αλέξανδρου του Μαρκογιαννάκη και του σχεδιασμού. Είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων που έχουμε ως στόχο το να ανατρέψουμε την νοοτροπία της στασιμότητας και της, του, να το πω έτσι, του βολέματος ότι εντάξει, γίνονται κάποια πράγματα, καλά είμαστε. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Θέλουμε τομές. Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κύριε Ξυλούρη, θέλετε κάτι να πείτε? Εγώ αισθάνομαι λίγο μετέωρος τώρα. Η Κρήτη είναι μετέωρη, μια στασιμότητα. Η περιφέρεια Κρήτης είναι κλειστή. Να σας πω κάτι. Ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί. Κριτική σεβαστή είναι. Αλλήμονο. Καλό είναι να γίνεται κριτική. Η κριτική βοηθάει στο κάτω-κάτω. Είναι, αλλά είναι και στο παιχνίδι, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών του προεκλογικού αγώνα. Όχι, είναι στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα. Η σύνθεση γενικά των δυνάμεων δεν είναι κακό. Και καλή είναι η κριτική, δεν λέω. Καλή είναι η κριτική, αλλά η περιφέρεια Κρήτης είναι ανοιχτή. Ο Σταύρος ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος ο Αρναουτάκης. Στις δημόσιες σχέσεις. Στις δημόσιες σχέσεις θα με αναγκάσετε να απαντήσω. Πολύ σύντομα, γιατί προσπάθησα να είμαι ευγενής. Όχι, αλλά και εγώ ευγενικός. Είστε και δύο ευγενείς, δεν χρειάζεται. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Το ξέρετε πολύ καλά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που χαρακτηρίζει τον Σταύρο και την περιφέρεια είναι αποτελεσματικότητα. Δεν έχει
κλείσει την πόρτα σε κανένα. Δεν έχει λειτουργήσει ως περιφερειάρχης απομονωμένος, αλλά είναι στον κόσμο. Δεν υπάρχει δήμαρχος, δεν υπάρχει φορέας που να έχει ζητήσει ένα δίκαιο αίτημα και να μην έχει υλοποιηθεί. Υπάρχουν δήμαρχοι που λένε ότι όταν δικαιούμαστε και έχουμε όριμη μελέτη, ο Σταύρος είναι εδώ και την στηρίζει. Mm-hmm. Οι δήμαρχοι είναι οι φορείς και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας. Οι δήμαρχοι είναι οι φορείς και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας. Είναι ανοιχτός για όλους και πραγματικά όπου υπάρχει αίτημα που είναι τεκμηριωμένο και είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και του σχεδιασμού. Εδώ πάντως νιώθω ότι σας πρόσβαλα. Όχι, δεν πρόσβαλα κανένα. Η κριτική είναι θεμητή, αλλά δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Αλλά απλώς 9 χρόνια ότι ήταν. Διάλογο, προσφέρει... συζήτηση και φυσικά όλοι μαζί στον προεκλογικό αγώνα για να αναδεικνύουμε τι θέσει τη παράταξη. Είναι θεμητό και κατανοητό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις.